Χθες είχαμε την ενημέρωση των δύο αρμοδίων υπουργών προς τα υπόλοιπα κόμματα, επεισοδιακή ενημέρωση για το τι έγινε, τι δεν έγινε στον Έβρο. Και θέλουμε να ρωτήσουμε και εσάς για αυτό το περιστατικό. Κύριε Παυλόπουλε, θα μου επιτρέψετε πριν μπούμε σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα να πω κάτι όσον αφορά ένα γεγονός που είχαμε χθες, που ήταν το τέλος των ενημερώσεων Χαρδαλιά Τσιόδρα ή Τσιόδρα Χαρδαλιά. Ναι. Αυτό το τέλος σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας περιόδου για όλους μας, της περιόδου της επανεκκίνησης. Και οφείλουμε, ανεξαιρέτως από τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε και τις δυσκολίες μπροστά, να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα περίοδο και με αισιοδοξία και με πίστη στις δυνάμεις μας. Και η μεγαλύτερη πηγή δύναμης ήταν η αξιοπιστία. Είναι η αξιοπιστία που χτίστηκε όλο αυτόν τον καιρό μεταξύ πολιτών και πολιτείας. Και σε αυτό συνέβαλε ιδιαίτερα η παρουσία του καθηγητή Τσιόδρα. Με ήθος, με γνώση, με σοβαρότητα, χαμηλούς τόνους αλλά και αποφασιστικότητα. Προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι η παρουσία Τσιόδρα όλο αυτό το διάστημα εισάγει το δημόσιο βίωμα σε μια νέα περίοδο που θα έχει λιγότερες κραυγές, λιγότερους διαπληκτισμούς χωρίς περιεχόμενο και πολύ περισσότερη ουσία. Και θέλω αυτό να το αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, διότι η παρουσία του ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα για το πώς μπορεί να γίνεται ο δημόσιος διάλογος στη χώρα μας. Για τον Χαρδαλιά, τον συνάδελφό σας, λέξη δεν είπατε. Πώς δεν είπα? Α, είπατε, εντάξει, συγγνώμη, δεν τα άκουσα. Υπήρχαν διαφορετικοί ρόλοι σε αυτή την ενημέρωση. Το καταλάβαμε. Αυτό το οποίο έμεινε σε όλους μας ήταν η αποφασιστικότητα Χαρδαλιά, αλλά και ένα νέο πρότυπο δημοσίου λόγου και δημόσιας παρουσίας που ενσάρκωσε και ενέπνευσε ο καθηγητής Τσιόδρας. Ας ελπίσουμε και θέλω έτσι να το εκφράσω αυτό σε επιθυμία, ο δημόσιος και πολιτικός μας βίος να ακολουθήσει αυτά τα χνάρια. Εξαρτάται από την ατζέντα, κύριε Υπουργέ. Σαφώς. Διότι εδώ σας λέει η αντιπολίτευση ότι έχετε 3-4 διαφορετικές εκδοχές για το τι έγινε στον Έβρο. Ακόμα και στα πιο σκληρά θέματα, κύριε Παυλόπουλε, και στα πιο δύσκολα θέματα και μάλιστα θέματα που αφορούν εθνικά συμφέροντα, ο δρόμος είναι αυτός, της ουσίας και όχι του εντυπωσιασμού. Λέγαμε ότι αν θεωρείται εύλογο να δημιουργούνται ερωτήματα στους πολίτες και καχυποψία όταν για ένα περιστατικό το οποίο περιγράφεται ως ασήμαντο διατυπώνονται 2-3 εκδοχές οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Κύριε Παυλόπουλε, νομίζω ότι η ασάφεια των πρώτων ωρών ουσιαστικά έχει τελειώσει επίσης οριστικά με την ξεκάθαρη τοποθέτηση και ενημέρωση που έγινε χθες από τους δύο συναρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στην Επιτροπή Εξωτερικών και Αμήνης της Βουλής, αλλά και με τις δηλώσεις και τις συνεντεύξεις του κυρίου Δένδια. Προκλήθηκε μια εσωτερική συζήτηση, διότι εισήχθη στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα ως ειλικρινές ένα δημοσίευμα ξένου από τον ξένο τύπο. Και πάνω σε αυτό χτίστηκε μια ολόκληρη αντιπαράθεση κομματική, χωρίς να έχουν διασταυρωθεί αυτά τα οποία υποστήριζε η αντιπολίτευση και πολλοί άλλοι. Ήρθε λοιπόν η κάθετη δήλωση του κυρίου Δένδια και η πλήρης ενημέρωση που έγινε χθες και από τους δύο υπουργούς να κλείσει αυτό το ζήτημα. Και μια και είχα αναφερθεί στην ανάγκη ενός δημοσίου διαλόγου ουσίας και όχι εντυπώσεων, αυτό θα πρέπει κατά κύριο λόγο να ισχύει σε θέματα εθνικά και σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Το γεγονός ότι αποφασίστηκε να ενισχύσουμε με 400 αστυνομικούς την οδογραμμή μας στον Έβρο. Κύριε Υπουργέ, να μην προσπεράσουμε όμως το ζήτημα του Εύρου. Η αντιπολίτευση λοιπόν ήγηρε το θέμα, του έδωσε διαστάσεις. Η αντιπολίτευση. Τότε γιατί έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών? Παρασύρθηκε και εκείνο. Εγώ δεν είπα. Προσέξτε. Ένα και για μην σας διακόψω. Υπήρχε συντονισμός του κυρίου Στεφανή που έστειλε τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού με το Υπουργείο Εξωτερικών. Διπλωμάτης είστε. Τι συνέβη, δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο Υπουργείων? Διπλωμάτης είμαι και γνώση των θεμάτων έχω και... Τότε ένα διάβημα δεν το κάνεις για να το κάνεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δεν είναι πλέον στο πεδίο της αρμοδιότητός μου να έχω μια ενημέρωση στιγμή προς στιγμή. Από όλη την εικόνα που έχει δημιουργηθεί και που ξεκαθαρίστηκε πλήρως από τους αρμοδίους υπουργούς, όπως σας είπα, προκύπτει το εξής. Υπήρχαν λόγοι διαβημάτων, αλλά όχι οι λόγοι για τους οποίους έγινε τόση και παραμορφωμένη έντονη συζήτηση στην Ελλάδα. Γιατί έγινε το διάβημα, λοιπόν? Πολύ απλά. Το εξήγησε ο κύριος Δένδιας. Στην αρχή έγινε ένα διάβημα διότι οι Τούρκοι επισήρξαν να αμφισβητήσουν το δικαίωμα αλλά και τα σημεία, την τοποθέτηση του φράγματος το οποίο ετοιμάζει η Ελλάδα να βάλει στα χερσαία σύνορά της και θα το βάλει. Και κατόπιν, επειδή υπήρξαν και σημειώθηκαν κάποιες κινήσεις που η ελληνική πλευρά ήθελε να γνωρίζει και να κάνει διάβημα προς την τουρκική, γιατί όλα σε μια δύσκολη διμερή σχέση σαν αυτή που έχουμε με την Τουρκία πρέπει να είναι καταγεγραμμένα. Πρέπει να υπάρχουν επίσημα κείμενα, διαβήματα και όχι μόνο δηλώσεις στον τύπο. Επομένως έγιναν για διαφορετικά πράγματα δύο διαβήματα, που όμως δεν έγιναν γιατί υπήρξε, όπως έσπευσε άκρητα και επιπόλα νεοθετής αντιπολίτευση, η οδήποτε κατάληψη ή ουδήποτε τύματος του ελληνικού εδάφους. Έλα, Πινελόπη. Υπάρχουν πολλά αντικείμενα για να γίνει διάβημα. Ένα λεπτό, κύριε Κουμουτσάκο. Και αυτό έγινε. Κύριε Κουμουτσάκο, θα ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω. Λέτε ότι η αντιπολίτευση υιοθέτησε έναν υπόστατο δημοσίευμα και άσκησε αυτή την κριτική. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο ρίχνει νερό στο μήλο θερμοκέφαλων, ενισχύοντας μια ακροδεξιά ρητορική? Κοιτάξτε. Εγώ δεν μπορώ να ταυτίσω δύο διαφορετικούς χώρους. Πολιτικούς χώρους. Μόνο που δεν είχαμε μακεδονομάχους τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Όμως, η ένταση γύρω από εθνικά θέματα γίνεται πολύ συχνά, θα έλεγα κατ' εξακολούθηση, αφορμή ακραίων κύκλων να σπεκουλάρουν πολιτικά σε κρίσιμα ζωτικά θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας. Επομένως, ο ντόρος, κατά την άποψή μου, παραμορφωμένος και υπερβολικός, που έγινε γύρω από ένα δημοσίευμα ξένης εφημερίδας που εισήχθη αμάσιτο στην Ελλάδα από αυτούς που το χρησιμοποίησαν, έδωσε τροφή και για εκείνους τους κύκλους που είναι στη γωνία και περιμένουν κάθε τι που σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια να το εκμεταλλεύονται προκειμένου, όπως φαντάζονται, να αποκτούν και να διευρύνουν την πολιτική τους επιρροή. Ναι, αλλά κύριε Κουμουτσάκο, αυτοί οι ακραίοι κύκλοι ήταν μαζί σας στις πλατείες για τη Βόρεια Μακεδονία. Μαζί διαδηλώνατε. Μαζί διαδηλώνατε στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, με περικεφαλές, με χλαμίδες. Συγκρίνεται ασύγκριτα πράγματα. Όχι, συγκρίνω πράγματα. Ακούστε. Και οι γραφικότητες ορισμένων δεν μπορεί να χαρακτηρίσουν τη σταθερή θέση μιας ολόκληρης παράταξης. Δεν μπορεί στους χιλιάδες που είχαν πάει για να δηλώσουν και να διαδηλώσουν ένα αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, όλοι αυτοί να τσουβαλιάζονται και να γίνονται παρακολούθημα ορισμένων μειοψηφικών γραφικών εκείνης περίοδου. Δεν είναι όλα τα ίδια. Κύριε, μην το κάνετε αυτό. Μην χαρίζουμε την πλειοψηφία των Ελλήνων στα άκρα. Τώρα νομίζω ότι είναι λάθος αυτό που μας πει ο κύριος Κουμουτσάκος, συγγνώμη για την διακοπή, Πινελόπη, διότι οι 400 που ανεβαίνουν επάνω, τα 400 στελέχη της αστυνομίας των ειδικών δυνάμεων ανεβαίνουν επάνω γιατί φοβόμαστε ότι θα έχουμε ένα νέο κύμα μεγάλης πίεσης και αν αυτό συνδυάζεται με την αγωνία, με το φόβο, με το ενδεχόμενο να έχουμε πίεση και από θαλάσσης στο επόμενο διάστημα, γιατί μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Και να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, για να απαντήσει ο κύριος Κουμουτσάκος, Άκη μου, διότι βλέπουμε πως η Τουρκία συνεχίζει αυτή την τακτική που έχει σκοπό να αποδυναμώσει την εικόνα της Ελλάδας στο διεθνές σκηνικό μετά το στραπάτσο που είχε στον Έβρο τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο και επίσης να ασκήσει με αυτόν τον τρόπο μία πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που ο Ερντογάν ασκεί όλη αυτή την τακτική το τελευταίο διάστημα. Να πιέσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει και περισσότερα. Πείτε μας λοιπόν, αυτή η ενίσχυση που γίνεται στα σύνορα, πιστεύετε ότι πρέπει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, κύριε Κουμουτσάκο? Από την πρώτη μέρα, μετά την επιτυχή αντίδραση της Ελλάδας στην απόπειρα της Τουρκίας, όλα τα κυβερνητικά στελέχη, εμού συμπεριλαμβανομένου, λέγαμε ότι η περίοδος ύφεσης που σημειώθηκε μετά την ελληνική νίκη, γιατί αυτό ήταν, δεν έπρεπε να οδηγήσει και δεν οδηγούσε την κυβέρνηση και κανέναν από εμάς σε ένα κλίμα εφησυχασμού. Αντιθέτως, μιλούσα πάντα, και μιλώ για μένα όταν ερωτήθηκα, για μια κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης. Αυτό έρχεται να επιβεβαιωθεί με την απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και προφανώς του Πρωθυπουργού, να ενισχυθούν αυτή τη στιγμή τα τμήματα στα σύνορά μας. Οι πληροφορίες που έχουμε από την Τουρκία, αλλά κυρίως οι δημόσιες δηλώσεις, τόσο του Υπουργού των Εσωτερικών πριν περίπου ένα μήνα, του Υπουργού Εσωτερικών Σοηλού, όσο και του Υπουργού Εξωτερικών Σαββούσοβλου πριν από μερικές μέρες, ότι με την αποχώρηση ή την μείωση του συναγερμού για την πανδημία θα επιστρέψουν οι μεταναστευτικές ροές, είναι στοιχεία που οφείλουμε, μια σοβαρή κυβέρνηση οφείλει να τα λάβει σοβαρά υπόψη. Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Μάλιστα. Γι' αυτό προδραστικά και αποτρεπτικά γίνεται η ενίσχυση στα σύνορα. Μου είπατε και για τα θαλάσσια. Στα θαλάσσια, όπως βλέπετε, μετά τον Έβρο, διότι μετά τον Έβρο τίποτα δεν είναι το ίδιο στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας, υπάρχει άλλη λογική φύλαξης και επιτήρησης των θαλασσίων σύνορων που αποδίδει. Μπορεί να γίνουν αδιάβροχα 100% τα θαλάσσια σύνορα. Όταν έχεις ένα γείτονα που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την μεγάλη δεξαμενή των 4 εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών που έχει για να ασκήσει στρατηγική πίεση στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη, 100% δεν μπορεί να είναι αδιάβροχα. Γι' αυτό είχαμε και ορισμένες βάρκες που πέρασαν το τελευταίο 15ήμερο σε ένα σύνολο περίπου 60 νέων αφήξεων, 70 νέων αφήξεων. Αυτό είναι ένα στοιχείο με το οποίο θα ζήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, πιθανώς ο καιρός να το ενισχύσει, αλλά είμαστε εκεί να έχουμε μια μείωση και να διατηρήσουμε τη μείωση των ροών σε σχέση με πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια πολύ υψηλή. Γιατί άλλο το 60, άλλο τα 600. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουμουτσάκο. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ και την Γαβρά και το Γιάννη. Καλημέρα.